Για παράδειγμα, ακουμπάμε το φρύδι, το κάτω μάγουλο και βάζουμε τη σταγόνα στην επιφάνεια του ματιού. Και αυτό θα είναι και όλη η διαδικασία που θα μας βοηθήσει να πάρει την αντιβίωση στο μάτι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη θεραπεία μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι σταγόνες δίνονται την πρώτη μέρα τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα. Λέμε πάντα ότι αυτό είναι το minimum της χρήσης, γιατί θέλουμε σε περιπτώσεις που βρεθείτε σε αέρα, σε σκόνη, νιώστε ότι τα μάτια σας σε ενοχλούν πολύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και παραπάνω. Και γενικά οι οδηγίες που δίνουμε είναι να χρησιμοποιείτε τις σταγόνες και την κορτιζόνη και το αντιβιωτικό το καθένα τουλάχιστον 4 φορές την ημέρα. Πρέπει να είναι 2 λεπτά χώρια το ένα από το άλλο, δεν έχει σημασία ποιο μπαίνει πρώτα. 4 φορές την ημέρα, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ. Δεν έχει σημασία ακριβώς τι ώρα θα είναι. Μπορεί να μπουν εμβόλυμα αν βρεθείτε σε αέρα, σε σκόνη, αν ακουμπήσει κατά λάθος κάποιο ρούχο τα βλέφαρά σας. Πάλι το καθάρισμα όλης της περιοχής από το φρύδι μέχρι το μάγουλο εδώ πρέπει να γίνεται μόνο από εμάς. Δεν θέλουμε δηλαδή, αν το πρωί ξυπνήσετε, έχετε τσίμπλες, να τις καθαρίσετε έστω και αν χρησιμοποιήσετε αποστηριωμένα υλικά, γιατί αυτό μπορεί να τρύψει τις βλεφαρίδες, να φέρει μικρόβια πάνω στην επιφάνεια του ματιού και είναι ακριβώς αυτό που δεν θέλουμε. Οπότε ο καθαρισμός γίνεται από εμάς την επόμενη μέρα και αν χρειαστεί και περισσότερες φορές μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Μόλις κλείσει η πρώτη εβδομάδα, είστε ελεύθεροι να κάνετε πια ό,τι θέλετε. Να μακιγιαριστείτε για τις γυναίκες, να πλύνετε τα μάτια, να κάνετε μπάνιο σε πισίνα, σε θάλασσα, σπορ. Τα σπορ την πρώτη εβδομάδα δεν θέλουμε να ασχοληθεί κάποιος με σπορ, όχι τόσο πολύ για την φυσική εξάντληση ή πίεση, αλλά για το ότι θα υδρώσει κάποιος και ο υδρότας θα βρει τον τρόπο να φτάσει στην επιφάνεια του ματιού και ίσως να μεταφέρει στο μάτι κάποια μικρόβια. Πολλές φορές ακούμε από τον κόσμο να είναι οικείος με τις προφυλάξεις, μη σηκώσεις βάρος, μη σκύψεις. Δεν μας απασχολούν τέτοιου είδους προφυλάξεις. Οι προφυλάξεις είναι πάρα πολύ απλές. Δεν θέλουμε να ακουμπήσει τίποτα την επιφάνεια του ματιού, τα βλέφαρα ή τα φρύδια. Αυτός είναι και ο λόγος που θα δείτε από τις γραπτές μας οδηγίες το βράδυ θα σας δώσουμε πλαστικά καλύματα τα οποία τοποθετούμε πάνω από το μάτι με χαρτοτενία, έτσι ώστε να μπορείτε να κοιμηθείτε άνετα και να μην έχετε το άγχος ότι το βράδυ στον ύπνο μπορεί να γυρίσω στο μαξιλάρι ή να τρίψω το μάτι μου κατά λάθος και να φέρω κάποιο κακό αποτέλεσμα στη διαδικασία αυτή. Οι προφυλάξεις και αυτές διαρκούν για μια εβδομάδα. Είναι πολύ σπάνιο να χρησιμοποιηθούν κολλήρια πάνω από μια εβδομάδα αν μιλάμε για την τεχνική LASIK. Προανέφερα ότι το συγκεκριμένο λέιζερ διαρκεί περίπου 2 λεπτά ανά οφθαλμό, το προηγούμενο λέιζερ περίπου τον ίδιο χρόνο και έτσι με απλούς υπολογισμούς σε 10 το πολύ 12 λεπτά κάποιος μπορεί να διορθώσει την μοιοπία, υπερμετροπία ή και αστιγματισμό και από τα δύο του μάτια. Είναι πολύ γρήγορο το χρονικό διάστημα. Προσπαθούμε να συγκεντρωνόμαστε στις ανάγκες του καθενός. Και σίγουρα θα δείτε ότι αυτό που θυμάται κάποιος μετά από τη διαδικασία και το λέω με εμπειρία χιλιάδων περιστατικών είναι κυρίως το άγχος που είχε και όχι τη φυσική ταλαιπωρία που περνά, γιατί όλη η διαδικασία είναι αρκετά απλή. Διαβάστε λοιπόν με προσοχή τις οδηγίες που σας παρέχουμε πριν από την επέμβαση, πιο σημαντικό. Λύστε τις απορίες που πιθανόν να έχετε μαζί μας. Πολλοί υποψήφοι ανησυχούν γιατί την πρώτη ώρα μετά την επέμβαση νιώθουν ένα ελαφρύ τσούξιμο, σαν να έχουν λίγη άμμο μες στα μάτια τους. Αυτό φεύγει μετά την πρώτη ώρα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει φύγει η αναισθησία που έχουμε χρησιμοποιήσει εμείς εδώ στη διαδικασία του λέιζερ και νιώθει κάποιος στην επιφάνεια του ματιού ελαφρώς ταλαιπωρημένη. Μόνο σε γυναίκες και ιδιαίτερα μετά τα 35 του 40 αυτή η αίσθηση μπορεί να κρατήσει παραπάνω από μία ώρα και να είναι αισθητή τις πρώτες εβδομάδες και τα βράδια μετά την επέμβαση, κυρίως γιατί συνδυάζεται με μια έντονη στεγνότητα στα μάτια. Αν συμβεί αυτό, υπάρχουν κάποια περαιτέρω βήματα που μπορούμε να κάνουμε για να σας προσφέρουμε μεγαλύτερη άνεση. Αυτά είχα να πω όσον αφορά τις πρώην χειριδικές και τις μεχειριδικές οδηγίες. Πολλές φορές νομίζουμε ότι θυμόμαστε πράγματα. Πολύ σημαντικό να γυρίζουμε πάντα στις γραπτές οδηγίες. Στόχο τους έχουν τη δική σας ασφάλεια και το καλύτερο αποτέλεσμα της επέμβασης. Οπότε ακόμα και αν νομίζετε ότι ξέρετε ποιο κολλήριο θα χρησιμοποιήσετε, πότε, πού κτλ. Καλύτερο είναι να εμπιστευτείτε τις οδηγίες σας, βάλτε το συνοδό σας ή τη συνοδό σας να σας τις διαβάσει στη διαδρομή για το σπίτι όταν θα έχετε ηρεμήσει μετά την επέμβαση, έτσι ώστε να μπορέσετε να τις αφομοιώσετε και να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αν χάσετε τις οδηγίες, αν χάσετε τα φάρμακα ή οτιδήποτε, αυτός είναι ο λόγος οπωσδήποτε να μας πάρετε αμέσως.
Τα τηλέφωνα του κέντρου μας 74-72-777 λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο. Προτιμούμε να μας ενοχλήσετε έστω και στις 2 ώρα το πρωί, παρά να μείνετε χωρίς οδηγίες και χωρίς τα απαραίτητα κολλήρια. Καλή επιτυχία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.